σε εδώ, α? Το ξέρεις ότι πρέπει να σε σπίτι να διαβάζεις, α? Λέγε! Εσένα, ρε αλήτη, δεν σου πανούν την τζάνα, ενοχλείς, ναι ή όχι, λέγε, ρε! Δες το πέρα! Πόσες φορές θα στο πω, ρε, λέγε! Θα σου σκοτώσω, ρε! Αν σε ξαναπιάσω μαζί της, θα σου σπάσω τα μούτρα! Αλλιωτόμαρο! Ε, παλιωτόμαρο! Στο διάλα! Καλησπέρα σας. Η απόψινή μας ιστορία μοιάζει με ιστορία συμφωνίας χαρακτήρων. Κι όμως δεν είναι. Είναι ιστορία συμφωνίας ονείρων. Άλλα όνειρα είχαν οι γονείς της για την Αγγελική, άλλα είχε αυτή για τον εαυτό της και για το σύν. Και αυτός πάλι δεν είχε κανένα όνειρο. Μια ιστορία τεσσάρων ανθρώπων που κανείς τους δεν είχε κατανόηση για τα όνειρα του άλλου. Σηκώθηκες. Τι σε έπιασε, Κυριακή είναι σήμερα. Δεν έχω ύπνο. Με στεναχώρησε χτες το βράδυ η κόρη σου. Τι θα κάνουμε με αυτό το παιδί? Τον αλήτη. Παρά λίγο να το σκοτώσω. Τυχερός είναι. Καλά το κατάλαβα πως ήταν μαζί του χθες το βράδυ. Όταν τηλεφώνησα στην Κατερίνα μου είπε: «Α, κυρία Μέρη, μια στιγμή έχει πεταχτεί μέχρι το περίπτερο. Μόλις γυρίσει θα της πω να σας πάρει». Φίλη της είναι. Τι περιμένεις? Την καλύπτει. Δεν θα δουλεύω εγώ η μέρα για να τραβιέται η κόρη μου αυτόν τον άχρηστο. Το μεσημέρι. Δεν θα αργήσω. Έχω κάτι λογαριασμούς να κάνω. Κατάλαβα. Μπορείς να το σκάσεις? Αν το σκάσω θα έχουμε πάλι τα ίδια. Καλά. Μην είναι λίγο. Αν μας βρουν εδώ θα είναι χειρότερα. Θα ξαναπεράσω. Πού είναι το παιδί? Δεν θέλει να φάει. Κάνει απεργία πείνας. Έχει αρχίσει πάλι το θέατρο. Την έχει πιάσει κρίση. Είναι κλεισμένη από το πρωί στο δωμάτιό της και κλαίει. Αυτό στέει. Τόσο καιρό είχαμε την ησυχία μας. Από τότε που μπλέξα μαζί του, έχει αλλάξει η συμπεριφορά του παιδιού.
Και δεν διαβάζει. Είναι ευαίσθητο παιδί. Αυτές οι κρίσεις τις με ανησυχούν. Ένιωσε όμως, έτσι και ηρεμήσει, θα της τα ψάρω απ' την καλή. Με κάτι τέτοια κόλπα μας δουλεύει ψηλό γαζί. Εσένα δηλαδή, που της έχεις αδυναμία. Όχι εμένα. Γεια. Η Αγγελική. Τι έγινε? Καλά, δεν τα άμαθες? Όχι, δεν μιλήσαμε. Την πήρα χθες, αλλά η μητέρα της μου είπε ότι ήταν αδιάθετη. Παραμύθια. Ο πατέρας της μας έπιασε στο μπαρ. Ωχ, κατάλαβα. Έχει αρχίσει να μου τη δίνει αυτή η κατάσταση. Τι κάνεις τώρα? Δεν πάμε στο σπίτι μου να τα πούμε? Πάμε, αφού το ξέρεις, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Καιρό έχω να έρθω εδώ. Δεν πέρασε ούτε χρόνος που τα χαλάσαμε. Την Αγγελική. Τι συμβαίνει? Θα τη χωρίσω, το αποφάσισα. Θα χωρίσεις? Δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ να την βλέπω κρυφάλες και πάμε στο δημοτικό. Και όσο για τους γονείς, θα ξέρεις τι να σου λέω. Η Αγγελική δεν θα το αντέξει αν χωρίσετε. Ούτε εγώ αντέχω να συνεχίσω. Αυτή η σχέση δεν πάει πουθενά. Κι αν η Αγγελική περάσει την ιατρική, τι να με κάνει εμένα που βγαλά ένα κολογυμνάσιο? Μην το λες αυτό. Εμένα δεν θα με πείραζε. Άλλο εσύ. Αλλά οι νέοι σήμερα κάνουν το κεφαλίο τους σκληρά. Η κόρη μου δίνει για δεύτερη χρονιά στην ιατρική. Και αυτή τη φορά πρέπει να περάσει πάση θυσία. Ο γιος σου ούτε σπουδάζει, ούτε όρεξε για δουλειά. Ψάχνει, Κερθάνο, αλλά σήμερα είναι δύσκολο να βρει κανείς δουλειά. Κολοκύθια. Όποιος θέλει να δουλέψει, δουλεύει. Αλλά αυτό είναι δικός του λογαριασμός, άμα θέλει να κάθεται. Εκείνο που θέλω εγώ είναι να μην απασχολεί την κόρη μου από το διάβασμά της. Κατάλαβες? Κατάλαβα, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ, Κερθάνο? Δικό σου λογαριασμό, δεν θα σου πω εγώ. Εγώ δίνω 20 χρόνια δουλειά σε αυτόν τον τόπο. Από το τίποτα ξεκίνησα. Δεν θα μου χαλάσει τα σχέδια γιο σου για την κόρη μου? Μάλιστα, Κερθάνο, μάλιστα. Πήγαινε. Αποφάσισες να βγεις? Τι θα γίνει με σένα? Ως πότε θα παίζεις θέατρο? Καλά λοιπόν, όταν έρθει ο πατέρας θα τα πούμε. Όταν έρθει να του πεις ότι δεν θα δώσω εξετάσεις. Το εγώ δεν ήθελα ποτέ να γίνω γιατρός. Εσείς θέλετε. Ωραία, και τι θα κάνεις?
καταντήσει σαν τι φίλε σου που γυρίζουν με τον ένα και τον άλλο. Τι θα παντρευτεί στο Σίμω, το γιο του εργάτη του πατέρα σου, που παράτησε το σχολείο από τα 15 του επειδή βαριότανε. Δεν με καταλαβαίνεις, ε? Καλά λοιπόν, θα με καταλάβεις αργότερα. Τι τρέχει? Το αφεντικό μου βολεύει τις φωνές επειδή τραβιάσε με την κόρη του. Ξέρω τι σου είπε. Ότι έχει μεγάλα σχέδια για την Αγγελική. Ότι σκοπεύει να την κάνει σπουδαία γιατρίνα. Και ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί με ένα ρεμάλι σαν και εμένα. Ξέρω μου, σε καταλαβαίνω. Έλα όμως στη θέση μου. Έχω μια δουλειά και τρώμε ένα κομμάτι ψωμί. Αύριο θα με πετάξει στον δρόμο, θα πεινάσουμε. Καλή είναι η Αγγελική, δεν λέω, αλλά χαθήκαν τόσα κουρίτσια. Αγγελική! Άνοιξε γρήγορα την πόρτα! Ακούς! Αγγελική, άνοιξε την πόρτα για να τη σπάσω! Για τελευταία φορά σου λέω, Αγγελική, άνοιξε! Άνοιξε! Πάλι ο φίλος μου. Αρκετά τον αζί σου. Αρκετά σου λέω. Προσέξτε. Αν δεν δώσεις εξετάσεις στην ιατρική, θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω, μα το Θεό! Και σένα και αυτό το ζόγρονο το σύμπο σου. Εδώ. Από τώρα διαβάζεις. Διάβαζε! Αγγελική. 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 Μέρι! Μέρι! Δηλαδή, γιατρέ μου, αν κατάλαβα καλά, η κόρη μας είναι εδώ και 2 μήνες έγκυος και εμείς οι γονείς της δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Μα είναι φυσικό. Προφανώς θα ήθελε να κάνει έκτρωση χωρίς να το μάθετε εσείς. Έτσι συμβαίνει πάντα με τα νέα παιδιά. Δεν μου λέτε, γιατρέ, ξέρετε κάποιο γυναικολόγο? Έχει έμπνευση. Γνωρίζω. Πού μπορούμε να το βρούμε? Έλα και ο Θάνο, πέρασε. Εδώ είναι ο γιος σου. Ναι, μέσα. Να το, σε έρχεται. Παλιόπαιδο, ο τρόπος που διάλεξες για να γίνεις καμπρός μου ήταν λάθος. Μάθε πως την πήγα στο γιατρό. Μόνη το ζήτησε. Θα σε τσακίσω, ρε! Κυβάλλω, τι τρόπος είναι αυτός, μέσα στο σπίτι μου! Παλιωτόμαρο, μακριά από την κόρη μου! Κράτω τα χέρια σου! Κι αν θες να μάθεις, την κόρη σου δεν την γουστάρω πια! Κράτα την, να τη χαίρεσαι! Thank you.
Πάλι δεν έφαγες. Γιατί μας φέρεις έτσι, τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει? Να σε αφήσουμε να γίνεις μάνα και νοικοκυρά στα 18 σου? Βαρέθηκα αυτό το θέατρο. Κανένας δεν σε πιστεύει πια. Ωραία λοιπόν, μην τρως. Σε παρακαλώ, υπάρχει Αγγελική. Δεν υπάρχει κανείς, μόνο οι δυο μας. Σ' αγαπάει, το ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Αρκετά την ανέχτηκα. Μια η κρίση της, μια τα προβλήματα με τους γονείς της. Είναι όλη της θεοπάλαβη εκεί μέσα. Σε παρακαλώ, όχι πριν χωρίσετε. Είναι φίλη μου, δεν θέλω. Εντάξει λοιπόν, θα τη χωρίσω. Δεν σε δίνουν στο τηλέφωνο. Προσπάθησα να... Το ξέρω. Σίγουρα. Με έβαλα και έκανα έκτρωση. Με το ζόρι. Έπρεπε να μου το πεις ότι ήσουν έγκυος. Ο πατέρας νόμιζε πως το ήξερα και με ξεφτύλισε. Τους μισώ. Τους μισώ και τους δύο. Πάμε να φύγουμε μακριά από εδώ. Πάμε πού? Με τι λεφτά? Εξάλλου εσύ πρέπει να σπουδάσεις. Δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλω τίποτα. Εγώ θέλω εσένα. Σταμάτα. Αυτά που λες δεν μπορούν να γίνουν. Το ξέρεις πως δεν έχω μία. Μόλις τώρα απολύθηκα από φαντάρος. Και αν δεν ήταν ο πατέρας μου δεν θα χαλαφάω, καταλαβαίνεις. Είχανε δίκιο που σε βάλανε να κάνεις έκτρωση. Σίμω. Αγγελική, άκουσέ με, σε παρακαλώ. Ο πατέρας ήρθε χθες σπίτι μου. Έγινε καυγάς, με χτύπησε. Ο γέρος μου φοβάται πως θα χάσει τη δουλειά του, καταλαβαίνεις. Τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Αγγελική, αυτή η κατάσταση δεν πάει πουθενά. Τι εννοείς? Με εμάς, η σχέση μας. Παράγινε το κακό με τους δικούς σου. Κουράστηκα. Δεν μπορώ πια. Είναι καλύτερα και για τους δυο μας. Θα τελειώνουμε. Άκουσε, Βασίλη. Πέρασε από το λογιστήριο. Κανόνισα να πάρεις την αποζημίωσή σου. Είναι περισσότερη από όση δικαιούσε. Γιατί κερθάνω, τι σου έκανα? Εσύ τίποτα. Αλλά μαζί με εσένα θρέφω και τον κανακάρι σου. Κερθάνω, σε λυπάμαι. Και εσένα και την κόρη σου. Εσείς τι κοιτάτε? Δεν έχετε δουλειά να κάνετε? Τσάμπα σας πληρώνω. Εγώ που είσαι σαν δουλειά εδώ πέρα. Γεια σου. Συγγνώμη, νόμιζα ότι... Ότι είμαι στη δουλειά, ε. Δυστυχώς απολύθηκα σήμερα. Εγώ φταίω, ε. Όχι,
Όχι, δεν φταίσαι εσύ, κορίτσι μου. Ο Σίμος δεν είναι. Καταλαβαίνω. Συγγνώμη για την ενόχληση. Το καλό, κορίτσι μου. Αγγελική, πάρ' το απόφαση επιτέλους. Τέλειωσε! Μα το Θεό θα σε σκοτώσω, σου λέω.
Ναι. Σίμω. Εγώ είμαι η Αγγελική. Είμαι μόνη στο σπίτι, μπορείς να έρθει λίγο. Θέλω να σου δώσω κάτι. Για τελευταία φορά. Καλά. Κάθε όνειρο που τελειώνει είναι και ένας θάνατος. Για την Αγγελική όμως ο θάνατος αυτός ήταν πραγματικός. Ενώ οι γονείς της πίστευαν ότι θα βρει το δρόμο της και ο Σίμος ότι είχε απαλλαγεί οριστικά από αυτήν, ξαφνικά ήρθε η έκρηξη και βρέθηκαν όλοι καμένοι στα ερείπια. Καημένο το κορίτσι δεν τους άντεξε άλλο. Πατέρα, άσε με, σε παρακαλώ. Γιατί, Βαλίτσα, τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Φεύγω για την Αθήνα. Ένας φίλος μου βρήκε δουλειά. Το σκέφτηκες καλά να φύγεις? Δεν μπορώ άλλο πια εδώ. Μη σηκώνει το κλίμα σε αυτό το βρωμότοπο. Καλά εδώ, έτσι γίνονται τα πράγματα. Από τον ιατρό δικαστή. Ναι. Πότε? Ποιος θα βάλει? Αχα. Ναι. Ναι. Να πάρω εγώ σε λίγο? Όχι ρε παιδί, αμέσως θα πάρω. Ναι, σου πέντε λεπτά. Αργιά. Τι σημαίνει, τι λέει? Ο ιατροδικαστής ισχυρίζεται ότι η αυτοκτονία της Αγγελικής ήταν έγκλημα. Αυτό λέει. Από πού το συμπέρανε? Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε η Αγγελική δεν το χρησιμοποίησε η ίδια. Αλλά κάποιος αριστερόχειρας και μάλλον άνδρας, γιατί το χτύπημα ήταν βαθύ και δυνατό. Μάλιστα. Και εσείς τι λέτε? Τι να πω, οι γονείς ισχυρίζονται ότι λείπανε από το σπίτι και ότι η μικρή ήταν μόνη της. Όταν κάποιος αυτοκτονεί αφήνει σημείωμα. Εγώ αυτό ξέρω. Όλοι το ίδιο λένε. Ότι εμείς σκοτώσαμε το παιδί μας. Εσύ λένε την κρατούσες και εγώ της έκοβα το λαιμό. Γιατί μας έκανε ρεζίλες στη γειτονιά. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω? Γιατί? Εσύ επέμενες, σώνει και καλά να γίνει γιατρός. Εγώ απλώς ήθελα να σπουδάσει. Ώστε έτσι, λοιπόν, εσύ φταίς. Εσύ μου έλεγες συνέχεια ότι παίζει θέατρο. Εσύ μου αναγκάζεις να τις φέρουμε έτσι. Εσύ την αρρώστησες. Εσύ τη σκότωσες. Κύριε Βασίλη. Ναι.
Είναι μέσα ο Σίμος? Όχι, έφυγε στην Αθήνα. Για την Αθήνα? Καλά, έτσι ξαφνικά. Μάλιστα, κατάλαβα. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Για ποιο λόγο τακτοποιήσατε και καθαρίσατε το δωμάτιο της Αγγελικής όταν τη βρήκατε νεκρή? Γιατί πλύνατε το μαχαίρι? Γιατί δεν σας άκουσαν οι γείτονες? Κανείς δεν έχει ακούσει τίποτα. Κλάματα, φωνές. Καταλαβαίνετε τι? Δεν θέλαμε να μας ακούσει κανείς στη γειτονιά. Είναι αλήθεια, κύριε Κασίμη, ότι είχατε απειλήσει την κόρη σας και το φίλο της ότι θα τους σκοτώσετε? Στο θυμό μου πάνω το είπα. Είστε αριστερόχειρα, ενώ η κόρη σας ήταν δεξιόχειρα. Έτσι δεν είναι? Αφού το ξέρετε, γιατί με ρωτάτε? Φύγετε. Αφήστε μας ήσυχους. Σας παρακαλώ. Γιατί, κυρία μου, καθαρίσατε το δωμάτιο? Βρήκατε το παιδί σας νεκρό. Και το πρώτο πράγμα που σας ήρθε στο μυαλό ήταν η καθαριότητα. Κύριε Παστινόμε, αρκετά. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Κάνατε λάθος. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Κάτι θέλατε να κρύψετε. Τη συμπεριφορά σας. Οι κινήσεις σας. Όλα με οδηγούν σε αυτό. Τροπή, Παστινόμε. Τροπή. Έξω από το σπίτι μου. Αν κάποιος πρέπει να ντρέπεται, αυτός δεν είμαι εγώ. Έλα, πέρασε, κάθισε. Θα σε ρωτήσω κάτι, κύριε Βασίλη. Και θέλω να μου απαντήσεις σαν πατέρας. Τι νομίζεις για τη συμπεριφορά του Κεφθάνου στην κόρη του την Αγγελική? Πώς την κρίνεις εσύ? Εγώ την απόκειρα αισθηνόμαι. Το κορίτσι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Το φερόντουσαν πολύ σκληρά. Τη θέλανε σαν και καλά γιατρίνα. Ούτε έξω την ευθεία να βγει, ούτε τίποτα. Και στο σπίτι καυγάδες συνέχεια, φασαρίες. Μη σταματάς, συνέχισε. Τον πατέρα το φοβόταν πολύ το κορίτσι. Άμα τον διάνανε τα νεύρα του, δεν ελεγχόταν, δεν ήξερε τι έκανε. Εκεί στο μπαρ που τη βρήκε, απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Εσύ τι λες? Δεν πιστεύω, κύριε αστυνόμε, να έφτανε και ως εκεί. Βεβαιώνεις ότι είναι αριστερόχειρας? Ναι, ναι, έτσι είναι. Θέλω και το γιο σου. Να του πεις να έρθει. Να έρθει, αστυνόμε. Θέλω να σκεφτείς καλά πριν απαντήσεις, Κατερίνα. Πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για ό,τι λέμε. Αυτή εδώ η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Μα αφού σας είπα, η Αγγελική δεν ήταν πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Αλλά πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοκτόνησε. Ήταν βέβαια σε κακή κατάσταση. Τσακωνόταν συνέχεια με τους γονείς της. Τι να σας πω, δεν είχε ξεπεράσει και το χωρισμό της με το Σίμω. Εντάξει, Κατερίνα, φτάνω αυτά. Μπορείς να πηγαίνεις. Αντίο σας. Γεια σου.
Καλησπέρα. Δεν κοιμάσαι? Α, ήρθες. Τους προφυλάξαν και τους δυο. Και το Θάνο και τη Μέρη. Τους άξιζε. Ξέρεις πολύ καλά πως δεν το έκαναν αυτοί. Δεν θα φτάνω ποτέ ως εκεί. Παιδί τους ήταν. Την αγαπούσαν. Είτε τη σκότωσαν είτε δεν τη σκότωσαν, αυτοί φταίνε. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν, κατάλαβες? Αρκετά πια με αυτή την ιστορία. Και εσύ πάψε πια να τους υποστηρίζεις. Μην ξεχνάς ότι αυτό το κάθαρμα σε απέλησε. Πώς βρέθηκε το αίμα στα ρούχα σου? Αυτά χωρούσε εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό το έσκασες στην Αθήνα. Εσύ τη σκότωσες. Λέγε! Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τη σκότωσα εγώ. Θα λέγανε ότι τη σκότωσα εγώ. Δεν τράπηκε να πάρεις δύο αθώους στο λαιμό σου? Ασυνείδητε. Στο κάτω-κάτω αυτή την έσπρωξαν να αυτοκτονήσει. Οι γονείς της. Αυτή τη σκότωσαν. Γιατί να μην πληρώσουν? Αύριο το πρωί θα πας στην αστυνομία και θα τους πεις όλη την αλήθεια. Την αλήθεια, ακούς? Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η Αγγελική αυτοκτόνησε. Οι γονείς της αθώθηκαν. Ο Σίμος έφυγε από την πόλη και τελικά χάθηκαν τα ίχνη του. Υπάρχουν όμως ακόμα μερικοί που πιστεύουν ότι η Αγγελική δολοφονήθηκε. Ξέρω ότι είναι άδικο, μα η αδικία αυτή είναι ασήμαντη μπροστά στη μεγάλη αδικία που είναι ο ίδιος ο θάνατος. Καληνύχτα σας.